πακέτο και πρόστιμο επιβλήθηκαν σε δύο μαγαζιά στην Αθήνα, τα οποία δεν τήρησαν τα μέτρα ασφαλείας από τον κορονοϊό και είδαν την καμπάνα να χτυπά, ενώ προημερών πρόστιμο μαμούθ δέχτηκε ένα Ινστιτούτο Αισθητικής. Συγκεκριμένα, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 19 Ιουνίου σε μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης στην Αθήνα από τη Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ανεστάλλει για 15 μέρες η λειτουργία δύο καταστημάτων στην Πλάκα και στον Γκάζι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ και 10.000 ευρώ. Φωτιά στη Ζάκυνθο, βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ταυτόχρονα διεξάγονται έλεγχοι στην Πελοπόννησο σε παραλίες και καταστήματα. Πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων δηλώνουν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι είναι σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης για την ασφάλεια της δημόσια υγείας αλλά και για την ομαλή πορεία της τουριστικής περιόδου. Η Ελλάδα είναι από τις πιο ευάλωτες χώρες στον κορονοϊό. Καμπανάκι από τον καθηγητή ιατρικής Χαράλαμπο Γόγο. Η Ελλάδα εντάσσεται στις πιο ευάλωτες χώρες για τον κορονοϊό, όπως δήλωσε ο καθηγητής ιατρικής Χαράλαμπος Γόγος, επικαλούμενος έρευνα στο περιοδικό General Public Health. Προβληματισμένος από την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού σε Ξάνθη και Ροδόπη εμφανίστηκε και ο καθηγητής μικροβιολογίας Α. Βατόπουλος. Στην ίδια λίστα βρίσκονται και άλλες 6 με 7 χώρες στην Ευρώπη, όπως εξήγησε ο καθηγητής, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Σουηδία. Κύριος Βόγος, μιλώντας στον Sky, εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει διότι αυτές οι χώρες, όπως και η Ελλάδα, έχουν γερασμένο πληθυσμό, καθώς και πληθυσμό με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Αυτό σημαίνει, όπως διευκρίνησε, ότι ναι μεν αντιμετωπίζονται καλά από το σύστημα υγείας γιατί ζουν πολύ καιρό, αλλά ταυτόχρονα πρόκειται για έναν πληθυσμό ευάλωτο. Ως εκ τούτου, εάν υπάρξει διασπορά του κορονοϊού, τα αποτελέσματα θα είναι άσχημα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, τόνισε, παρά τον χαμηλό αριθμό νέων κρουσμάτων, ο Κ. Γόγος τόνισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει δραστηριότητα του ιού, δεν έχει σταματήσει να υπάρχει και σε μερικές περιοχές όπου αρχίζουν να χαλαρώνουν τα μέτρα αυτό επανεμφανίζεται με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περιοχή της Ξάνθης επισήμανε. Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι στην υπόλοιπη χώρα δεν είχαμε κυκλοφορία του ιού και αυτό φάνηκε από την παρακολούθηση μέχρι τώρα.